otra cosa, pero forma, tío. Namo vala. Namo vala, chiamare. Da prama. Ti? Te vuole chiamare? Da prama. Osta, chiamo il botto. Ti vuole? I love you. I love you, allora. E te come intendete via, signora? Poi, figlio, è molto poca mi scuoia. Come vuole, cara? Ah, panaglia. Ma esco su. Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ωφέλιμη. Η αγάπη δεν ζηλεύει, δεν είναι περήφανη, δεν καυχιέται. Αληθινή αγάπη είναι η ίτσα του εγώ και η επικράτηση του εμείς. Το να αγαπάς έναν άνθρωπο σημαίνει έχεις αποδεχτεί να γερνάς μαζί του. Ο κύριος Γρηγόρης και η κυρία Μαρούλα είναι ίσως το πιο τέλειο παράδειγμα ενός πραγματικά ευτυχισμένου και αγαπημένου ζευγαριού. Ένα ζευγάρι που μοιράζεται μισό αιώνα κοινή ζωής. Με αφορμή λοιπόν τα 50 χρόνια γάμου τους, τα λατρεμένα τους εγγόνια σκέφτηκαν να διοργανώσουν μια έκπληξη προς τιμή της αγάπης και δύναμης ψυχής τους, όπου παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, είναι μαζί, δεμένοι και δίπλα ο ένας τον άλλον. Η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου και η παρέα του Όλα για Σένα, με πρωτοβουλία των εγγονιών, διοργάνωσαν μια όμορφη έκπληξη για την ανανέωση όρκων αγάπης του κύριου Γρηγόρη και της κυρίας Μαρούλας. Εν 50 ολόκληρα χρόνια μαζί, έναν ευτυχισμένο ζευγάρι, το οποίο σίγουρα έχει και τα άσχημα τους εισαγωγικά, τους μικρούς τσακωμούς λες και είναι ερωτευμένοι και εν τούτον που μου αρέσκει. Απλά ήθελα να τους δώσω λίγη χαρά. Έχω πολύ αγάπη και πιστεύω και γίνει πάρα πολύ. Είμαι ο πιο μεγάλος τους, εγγονός. Η ανατροφή μου εδώ σας είναι. Ειδικά η γιά μου έκανε με άνθρωπο. Όταν βγαίνω σπίτι τους βλέπω ότι τους δίνω τη χαρά γιατί είμαι τα μικρό εγγόνι. Σειρά μου ήθελα να πω πως λένε το παιδί μου το παιδί είναι δύο φορές παιδί. Ο παππούς και η γιαγιά μας μεγάλωσαν με τις σωστές αρχές. Μας έπαιρνα σχολείο. Μέχρι και Άγιος Βασίλης δινόταν για να μας κάνει ευτυχισμένους. Όλα ξέρουν ότι όπως ήταν δίπλα μας, θα είμαστε εμείς πάντα δίπλα τους. Ελπίζω να είναι τόσο αγαπημένοι όπως ήταν και πριν να συνεχίσουν να είναι έτσι. Είμαι σίγουρος για το. Θα είναι έτσι αγαπημένοι. Ελπίζω πάντα τα καλύτερα, να έχουμε την υγεία μας. Να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι δίπλα τους και να παίρνουμε καλά μαζί τους. Ήταν πάντα κοντά μας και στα δύσκολα και στα εύκολα. Θέλω να ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας ότι ήταν πάντα πάντα δίπλα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έτσι ένα όνειρο μας γίνεται πραγματικότητα σήμερα. Τα υπέροχα εδώ εγγόνια, όλα τα εγγόνια εδώ που βλέπετε, έκαναν την αίτησή τους στην εκπομπή μας για να διοργανώσουμε έναν υπέροχο δείπνο για τους παππούδες τους που θέλουν να κάνουν ανανέωση όρκων. Μπορείτε να φανταστείτε δηλαδή πόσο συγκινημένοι είμαστε ήδη. Μόνο εσένα αγαπώ, πώς αλλιώς να σου το πω. Έχεις αγωνία? Ναι, πάρα πολύ. Ναι, ήθελα να το καβέμε σπίτι. Να περιμένω να φάμε όλοι μαζί. Άντε, ναι, περιμένω θα. Εντάξει. Bye. Σ' αγαπώ ελληνικά, ιότα μου ιταλικά. Σε βούζεμ φραντσέζικα, I love you εγγλέζικα. Σε αμαλαβάλικα, σε πορτογαλέζικα. Τι? Αμπιαραντικά, σε τσακοκινέζικα. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ.
Η μάμα και ο παπάς είναι το, τι να σου πω, είναι το, το παν για, το, για τα παιδιά, για τα γόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τη μάμα μου και τον παπά μου που μας εστάθηκαν, μεγαλώσαν μας, αναγιώσαν μας με αξιοπρέπεια, αγάπη, να είναι πάντα γεροί, δυνατοί. Τους εκτιμώ, τους σέβομαι, διότι έμπηκα σε μια οικογένεια όπως την ονειρευό μου. Τώρα νιώθω πολλά ευχαριστημένη που σαν ένιωσα και τα παιδιά μου, τα αγκόνια μου που ήρθα εσύ, που τους είδα όλους μαζί. Καλώς ορίσετε. Πόσα χρόνια είσαι στην Παντελήμη? Έχει 53 χρόνια. Και είσαστε το ίδιο αγαπημένοι? Το ίδιο. Έκανα τρία παιδιά, υπέροχα παιδιά. Είναι υπέροχα γιατί τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας που σας το κάμαν τούτο νουλό, να ξέρετε, τούτη νουλή είναι εκπλήξη. Αγάπη μου, να σας την καλά όλοι σας, τα εγγόνια μου. Οχτώ εγγόνια και περιμένουμε και τις άγκονο τώρα. Εγώ τους αγαπώ πάρα πολλά, μακάρι αν κάνω ό,τι μου προσφέρασαι, να τους προσφέρω και εγώ ακόμα παραπάνω, όσο είναι η ζωή. Και μακάρι να μείνουν αλλού τόσα χρόνια πάνω στην λίγη, να τους έχω δίπλα μου και να τους, να τους προσφέρω τα πάντα. Πέτε μας λίγο, ποιο είναι το μυστικό, είσαστε τόσο αγαπημένοι ακόμα? Ας σου πω, ο άντρας μου έχει μια δυναμία πολύ, έτραβησα τόσα πολλά εγώ, αλλά δεν με αφήνει να πείσω το πράγμα, να το σηκώσω, να το βγω από τη θέση του. Είσαστε πολλά τυχεροί. Ναι, είμαι πολλά τυχερή και αυτό το χρωστάω στο σύζυγό μου και δεύτερον στα παιδιά μου που είναι τρία παιδιά υπέροχα. Υπέροχα παιδιά μου. Και τα εγγόνια σας είναι. Εγγόνια μου, ναι. Πριν περίπου δύο χρόνια ανακαλύψαμε ότι είχε την περιπέτεια που ξέρουμε όλοι και περνούμε και ζούμε, τον καρκίνο. Είχε καρκίνο στο έντερο. Πέρασα πολλά 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 δύσκολα. Έκανα μια εγχείρηση τον καρκίνο του εντέρου, έκανα το, αφαιρέσα μου το. Φυσικά εντάξει, η πρώτη αντίδραση, φυσιολογικό όπως και παραπάνω όταν μάθουν κάτι τέτοιο, είναι το σοκ. Αλλά αντέδρασε όπως κανείς δεν περίμενε. Δηλαδή με δύναμη ψυχής στάθηκε όχι μόνο στον εαυτόν της, αλλά και δίπλα στον άντρα της που είναι και λίγο πιο ευαίσθητος. Έγινε δύναμη για αυτόν, αλλά και για εκείνη. Θα είμαι μια χαρά. Δόξα σε Θεό, είπαμε σου τα πολλά καλύτερα τώρα. Μας είναι αισιόδοξη. Έκαμε σχεδόν περίπου 4-5 επεμβάσεις, αλλά τώρα στέκεται πάλι καλά, δίπλα ο ένας τον άλλο, και πιστεύω ότι εν τούτη αγάπη που τους κάνει και καλά, γιατί όπως είπε και η ίδια κάποτε, είμαστε όλοι μια φωγιά. Έτσι βλέπει. Και έτσι θέλει να είναι. Δηλαδή ο ένας δίπλα στον άλλο, στα δύσκολα, στα εύκολα, ό,τι και γίνει, περνούμε το μαζί. Κλαίνουλοι, δάμε. Πέτε μας και εσείς ποιον νομίζετε ότι είναι το μυστικό, και είσαστε τόσο ερωτευμένοι ακόμα και αγαπημένοι? Διότι αυτή η γυναίκα μου τη γνώρισα σε μια πανήγερη στο... στο Τριμύθι που γίνεται. Το Τριμύθι, ένα μικρό χωριουδάκι της Κερίνια. Το λοιπόν, εγώ τσακώνα πρώτα, παζωτώ. Έβαλε μου δαμέ, πόντε εγώ, εξάγωσε μου δαμέ, εύκολα του ξαναπέρασα με ξαναπτσαγώσει. Και από εκείνη την ημέρα ερωτεύτηκα τι. Αλήθεια, ήταν δύσκολη όμως να την κατακτήσετε? Όχι. Όχι. Έπεσε κατευθείαν, σας τα φαντάζομαι. ο παππούς μου, επειδή περίμενε να παντρευτούν πρώτα τα πιο μεγάλα παιδιά της οικογένειας, γιατί τον καιρό εκείνο ήταν οι αδερφές και αργότερα, μέχρι